Διατροφοφάρμακα κατά του αυτισμού και νέες αιτίε που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε μια αρκετά πρόσφατη μελέτη του 2017, έχουμε αρχίσει πλέον να αναγνωρίζουμε ένα ένζυμο πολυπαραγωγικό το οποίο ανήκει στα αυξητικά, δηλαδή συμβάλλει στο ε, να μεγαλώσουν πράγματα, δουλεύει δηλαδή σαν αναβολικό. Όχι στεροειδέ, μην τα μπερδεύετε, σαν αναβολικό. Ε, δεν είναι άλλο από το TOR. Βλέπετε εδώ και την έρευνα. Dynamic TOR Signaling in Children with Autism Spectrum Disorder. Άρα λοιπόν, <khi> θέλω να θυμάστε ότι στι μελέτε εδώ ο αυτισμό γράφεται ASD, Autism Spectrum Disorder. Πάμε στη δεύτερη ε, εικόνα που θέλω να δείτε. Λοιπόν, σας έχω σημειώσει με κίτρινο. Όλο είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό, αλλά. Mm -hmm. These data suggest a phosphorylation pattern indicative of, εδώ θέλω να μείνουμε, higher activity in the TOR pathway in children with general adiopathic ASD. ASD είναι ο αυτισμός έτσι. And may suggest a common pathological pathway of interest for uh, ASD. Άρα λοιπόν τι μας λέει ότι τα δεδομένα υποθέτουν, προτείνουν ότι υπάρχει ένα μοτίβο που δείχνει ότι αυξημένη δραστηριότητα αυτού του ενζύμου AKTM TOR, θα θυμόσαστε εσείς TOR αυτό το ένζυμο, ο δρόμος αυτού του ενζύμου σε παιδιά τα οποία έχουν γενικό αυτισμό ή ιδιοπαθή αυτισμό Προτείνεται, υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα κοινό παθολογικό μονοπάτι που πρέπει να εξεταστεί. Άρα, λοιπόν, αυτή η μελέτη συνδέει αυτό το ένζυμο, το ένζυμο TOR, με τον αυτισμό. Και δεν είναι το μόνο. Απλά θέλουμε να σταθούμε σε αυτήν την έρευνα, έτσι. Λοιπόν, ε, επιστημονικό ε, περιοδικό ε, Pediatrics από το Πανεπιστήμιο Τόκιο. Από το Πανεπιστημιακό Ουσιαστικά Νοσοκομείο του Τόκιο, έτσι. Και έχω σημειώσει εδώ, evidences indicate a pathogenic role for hyperactivity mTOR-mediated signaling Είναι ASD, σε δηλαδή. Τα α, στοιχεία, οι, όχι αποδείξεις, ε, οι ενδείξεις δείχνουν ένα παθογενετικό ρόλο όταν υπάρχει υπερενεργοποίηση, υπερδραστηριότητα αυτού του ενζύμου, ε, του mTOR. Σε καταστάσει αυτισμού, ASD είναι Autism Spectrum Disorder. Άρα λοιπόν αυτή είναι λίγο παλιότερη έρευνα του 2015 Δεκέμβριο. για να σας δείξω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μονάχα μια έρευνα το ε, προτείνει. Και εδώ περνάμε στα διατροφοφάρμακα. Σουλφόραφεϊν, a cruciferous vegetable-derived isothiocyanate uh, iso uh, inhibits protein συνθέσει in human prostate cancer cells. Τι σχέση έχει τώρα και μα δείχνει ένα διατροφοφάρμακο το οποίο προέρχεται από σταυρανθή λαχανικά, ε, κρουσίφερου, σταυρανθή λαχανικά όπω είναι τον μπρόκολο, το οποίο έχει ένα, μια ισοθιοκιανίνη το οποίο εμποδίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών του καρκίνου του προστάτη. Έτσι, το εμποδίζει. Δηλαδή, εμποδίζει τον καρκίνο, εμποδίζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυτάρων του προστάτη, το συγκεκριμένο διατροφοφάρμακο. Τι σχέση έχει όμω αυτό το διατροφοφάρμακο σε σχέση με τον αυτισμό. Οκ, okay, μπράβο, είναι πολύ σημαντικό. Εμποδίζει τα καρκινικά κυτάρα του προστάτη, αλλά εδώ μιλάμε για τον αυτισμό. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην άλλη φωτογραφία και λέει In this report we saw that signal transduction between mTOR and S6K1 is inhibited by SFN. Yeah. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ. Η αναφορά μας δείχνει ότι η μετάδοση σήματος μεταξύ του mTOR, αυτού του ενζύμου του παθογενετικού που λέμε όταν έχει υπερδραστηριότητα και του S6K1 εμποδίζεται, αυτό εδώ πέρα είναι η κατάληξη, το mTOR οδηγεί σε αυτό το μονοπάτι, ε, για αυτούς που ξέρουν βιοχημία καταλαβαίνουν τι εννοώ οδηγεί σε αυτό το μονοπάτι. Ουσιαστικά σαν να είναι η εξέλιξη της υπερδράσης, της υπερλειτουργίας του mTOR. Οδηγεί σε αυτό το μονοπάτι που λέγεται S6K1. Ωραία, αυτό, αυτή η δράση εμποδίζεται από το SFN. Τι είναι το SFN? Έτσι, το SFN είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, είναι η σουλφοραφάνη. Τι είναι αυτό το διατροφοφάρμακο, είναι ουσιαστικά το κύριο διατροφοφάρμακο του μπρόκολου, μάλιστα. Και γιατί μας το λες αυτό, γιατί ουσιαστικά, σας δείχνω εδώ την εικόνα, σε αυτό το σημείο που το M τώρα όταν ενεργοποιείται, υπερδραστηριοποιείται, οδηγεί στο πονοπάτι S6K1 και στη συνέχεια πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει και παρακάτω που συμβάλλει ή και οδηγεί σαν αίτιο ε, όχι σαν συμβολή απλά αλλά και σαν αίτιο στην πρόκληση αυτισμού εδώ σε αυτή την κίνηση μπλοκάρεται και δεν μπορεί να συνεχίσει το mTOR η ενεργοποίηση του να δημιουργήσει όλο το πρόβλημα στη βιοχημεία το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τον αυτισμό. Ποιο είπαμε ότι το κάνει αυτό ή Σουλφόραφάνη. Δηλαδή θες να μας πεις ότι η σουλφοραφάνη μπλοκάρει την εξέλιξη αυτού του παθογόνου σε υπερδραστηριότητα ενζύμου που μπορεί να προκαλέσει αυτισμό βεβαίω. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι μελέτες. Και πάμε παρακάτω, έτσι. Είναι 2012. Sulfora inhibits growth of phenotypically different breast cancer cells καλά, μας είπες προηγουμένως ότι η σουλφοραφάνη εμποδίζει την ανάπτυξη καρκινικών κυτάρων του προστάτη. Πολύ ωραία. Εδώ μας δείχνεις ότι εμποδίζει και την διαφοροποίηση, δηλαδή τη μετάλλαξη των καρκινικών κυτάρων του μαστού, βεβαίως. Άρα θες να μας πεις ότι δρά και κατά του καρκίνου του μαστού και κατά του καρκίνου του προστάτη και κατά της εξέλιξης, παύλα πρόκλησης, παύλα δημιουργίας αυτισμού, ακριβώς. Είναι δυνατόν ένα διατροφοφάρμακο να έχει τέτοιες ιδιότητες. Βεβαίως και έχει. Ασφαλώς τα προγράμματα μας τόσο κατά του καρκίνου που χρησιμοποιούμε πάνω από 100 αντίστοιχης ισχύς και το λέω με, με ε, ε, βεβαιότητα αυτό που σας λέω, αντίστοιχης ισχύς διατροφοφάρμακα ε, στον αυτισμό χρησιμοποιούμε περίπου 40. Ένα από αυτά είναι η σουλφοραφάνη. Ένα από αυτά. Πάμε λίγο παρακάτω. <coughs> Όλο αυτό είναι σημαντικό, αλλά σας έχω βάλει εδώ. Κατάληξη. Ουσιαστικά είναι η συζήτηση, έτσι. Το τέλος, το τελικό σκέλος μιας έρευνας. These results indicate that SFN, αυτό μιλάμε τώρα είναι η σουλφοραφάνη, is a potent inhibitor of the viability of breast cancer cells representing different activity of το, το συνένισμα αυτό, το οποίο είναι μια ολόκληρη αλυσίδα και οδηγεί στο συνένισμα TOR και στο S6K1 που σας έδειξα προηγουμένως. Pro-survival pathway suggests that it targets downstream elements of the pathway. Άρα μας λέει η Μέιραυνα ότι καταλήγουμε, ότι τα αποτελέσματα δείχνουν, δεικνύουν, ότι η Σουλφοραφά είναι ένας πολύ ισχυρός εμποδιστής των καρκινικών κοιτάρων του, του μαστού και μας λέει και το δρόμο με τον οποίο δουλεύει. Representing different activity. Δεν εμποδίζει δηλαδή να δράσει από ένα συγκεκριμένο δρόμο το engine motor S6K1 και υποθέτουμε ότι στοχεύει στο uh, downstream elements of the power. Ουσιαστικά να εμποδίσει τα τη ροή των στοιχείων αυτών σε αυτόν τον δρόμο. Εμποδίζει δηλαδή την καρκινική δραστηριότητα, να το πούμε πιο απλά γίνεται. Αυτή είναι η σουλφοραφάνη, έτσι. Αυτή είναι το τέλος της έρευνα. <coughs> Πάμε στο επόμενο. Να, το έχω στοχεύσει κιόλα, συγγνώμη, είναι το ίδιο. σουλφοραφάν ε, Treatment of Autism Spectrum Disorder. Αυτή είναι η μελέτη του 2014, αλλά σε έχω σημειώσει Δύο, οι σχολές σχολέ που συμμετέχουν στην έρευνα. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι συμμετέχουν ό,τι υπάρχει βασικά συμμετέχει από Αμερική. Ναι, αλλά συμμετέχει και το ε, Ιατρικό Σχολείο του Χάρβαρντ και του Τζον Χόπκιντ. Δηλαδή, δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιατρικά νοσοκομιακά κέντρα του κόσμου που εκπαιδεύουν μερικού από του καλύτερου γιατρού του κόσμου, συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια έρευνα κατά του αυτισμού, από το τμήμα Παιδιατρικής έτσι, της Μασαχουσέτης κτλ, κτλ. Lexington Pediatrics, Medical School Massachusetts, Department of Medicine, Harvard Medical School, McKusick-Nathans Institute of General Medicine, Pharmacology and Molecular Sciences. Βλέπετε εδώ πέρα ποιοι συμμετέχουν στην έρευνα. Έτσι. Μιλάμε μια με από τις μεγαλύτερες στον κόσμο κατά του αυτισμού. Και τι μας λέει αυτή η έρευνα. Πάμε λίγο παρακάτω. Μα λέει ότι είναι placebo control double blind randomized trial. Τι είναι αυτή η έρευνα. Α, ah, placebo, ε. Eh? Double blind, διπλή τυφλή τυχεοποιημένη. Αυτό είναι ο, ο απόλυτο ορισμό των κλινικών ερευνών. Είναι οι κορυφαίε έρευνε στον κόσμο, ε. Eh? Είναι οι έρευνε διπλέ τυ, τυφλέ Δηλαδή τα αποτελέσματα που έχουμε είναι απολύτως, απολύτως διαφανή και ξεκάθαρα. Και μας λέει, young men, νέοι άνθρωποι ηλικίας 13-27, με μέσο έως ακραίας μορφής αυτισμού, moderate to severe autism, spectrum disorder, received the phytochemical sulforaphane Έλαβαν το φυτοθεραπευτικό, φυτοχημικό στοιχείο. Όταν λέμε φυτοχημικά, μην πάει ο νου σα τώρα σε φάρμακα. Όταν λέμε φυτοχημικά στην ε, ε, διατροφολογία, βιοχημία κτλ., εννοούμε τα φυτοθεραπευτικά στοιχεία που έχει το, 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 το τρόφιμο αυτό, έτσι, το, το, το λαχανικό. Ε, τα φυτοχημικά λοιπόν, sulforaphane, τη σουλφοραφάνη, το οποίο προέρχεται από, από μπρόκολλο, για την ακρίβεια από. Σπράουτ είναι τα. Ε, κολλή μου τώρα τα φύτρα μπρόκολου, έτσι, που είναι πολύ πιο ισχυρά, θα το δείτε παρακάτω. Που προέρχεται, άρα λοιπόν σουλφοραφάνι που προέρχεται από φύτρα μπρόκολου or indistinguishable, indistinguishable placebo και μας λέει παρακάτω, πάμε λίγο παρακάτω στην έρευνα, ότι τα άτομα έλαβαν δόση ανάλογα με το βάρος τους. 50 μιλιμόλ μία κάψουλα από σουλφοραφάνι για κάτω από 100 λίμπρες. 100 λίμπρες είναι περίπου 45 κιλά ε, και δίνει διαφορετικές ποσότητες, δύο κάψουλες όταν είναι μέχρι 200 pounds, δηλαδή περίπου 91 κιλά και τρεις κάψουλες σε παιδιά τα οποία είναι πάνω από, 90, από 95 κιλά. Εντάξει, είναι λογικό. Αυξάνει η ποσόστοση ανάλογα με το βάρο. Γιατί, εδώ είναι η ερώτηση, γιατί δίνουμε κάψουλα σε αυτή την εκπληκτική ε, κλινική μελέτη και δεν του δίνουμε κατευθείαν φύτρα ε, μπρόκολου, Γιατί οι γιατί δεν θα είναι διπλή τυφλή, τυχεοποιημένη. Δεν πρέπει να ξέρουν οι ασθενεί ποιοι πήραν το φάρμακο και ποιοι πήραν το πλασίμπα. δεν αποτελεί την επιτομή τη κλινική έρευνα. Γι' αυτό και γίνεται και βάζουμε κάψουλα και δεν βάζουμε κατευθείαν το φυτό, έτσι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, και ποια είναι τα αποτελέσματα. Dietary sulforaphane of recognized low toxicity, που έχουμε καταλήξει ότι δεν έχει υψηλή τοξικότητα, δηλαδή είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλο τον κόσμο, από όλο τον πληθυσμό. Was selected for its capacity to reverse abnormalities that have been associated with ASD. Ε, επελέξαμε λοιπόν αυτό το διατροφοφάρμακο για να αντιστρέψουμε τις ε, ανωμαλίες που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού, including oxidative stress, and lower antioxidant capacity, depressed glutathione synthesis, reduced mitochondrial function, and oxidative phosphorylation, increased lipid peroxidation and neuroinflammation. Προσέξτε, ένα διατροφοφάρμακο το οποίο ξέρουμε ότι έχει χαμηλή τοξικότητα, δεν δημιουργεί προβλήματα δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι ασφαλέ. Είναι ασφαλέ, αυτό μα λέει. Επιλέγει και επιλέχθη από όλα αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά του αυτισμού για να αντιμετωπίσει τι ανομαλίε του αυτισμού. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά αντιμετωπίζει το οξυδοτικό στρε, τη χαμηλή αντιοξυδοτική ικανότητα του οργανισμού, lower antioxidant capacity, ε, αντιμετωπίζει την ε, καταπιεσμένη σύνθεση γλουταθιώνης, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορεί ο οργανισμός να παράγει γλουταθιώνη. Καλά, η γλουταθιώνη τι είναι. Το ισχυρότερο φυσικό αντιοξυδοτικό παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός για να αντιμετωπίσει την οξύδωση. Άρα λοιπόν τα παιδάκια με αυτισμό δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σωστά γλουταθιώνη. Αυτό λοιπόν το ε, διατροφοφάρπακο, η σουλφοραφάν το προλαμβάνει αυτό, το αντιστρέφει. Reduced mitochondrial function μας λέει ότι αντιστρέφει, εμποδίζει, βελτιώνει την μυτοχονδριακή λειτουργία. Δηλαδή, τα μυτοχόνδρια παράγουν το 95% της ανθρώπινης ενέργειας. Ένα παιδάκι με αυτισμό, συνήθως τα μυτοχόνδρια του λειτουργούν κάτω από το 70%. Δηλαδή, έχει τόση οξύδωση και φλεγμονή που μπλοκάρει ακόμα και τη λειτουργία των μυτοχονδρίων. Δεν μπορεί να παράγει, να λειτουργήσει επαρκέστατα και να παράγει την απόλυτη ενέργεια που χρειάζεται ο ανθρώπινο οργανισμό για να αντιμετωπίσει τέτοια πολλά σοβαρά προβλήματα που είναι ο αυτισμός. Αυτό το προλαμβάνει και αυτό το αντιστρέφει η σουλφοραφάνη. Επίση, τι μα λέει, oxidative phosphorylation. Δηλαδή, όταν πάει και κολλάει μια πρωτενη, ένα ένζυμο πάνω σε ένα γονίδιο, το εμποδίζει να δράσει. Αυτό μα λέει την οξυδοτική, δηλαδή φωσφοριλίωση. Αυτό μα λέει τώρα η μελέτη ότι η σουλφοραφάνη το εμποδίζει αυτό να συμβεί και increased lipid peroxidation. Δηλαδή η αυξημένη οξύδωση των λιπιδίων, τα τρώμε βλαβερά λίπη και αυτό το εμποδίζει η σουλφοραφάνη. Και neuroinflammation Σταματάει, εμποδίζει, μειώνει την φλεγμονή του, νευρικών, ε, του νευρικού ιστού. Ναι, όταν μιλάμε για αυτισμό, μιλάμε για κατεστραμένους ή φλεγμονώδεις ή υπολειτουργικούς ή και τα τρία μαζί, ε, νευρώνες του εγκεφάλου. Και αυτό το εμποδίζει η σουλφοραφάνη. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει η σουλφοραφάνη, γι' αυτό και την επιλέξαμε να δούμε πώς αντιμετωπίζει το φάσμα του αυτισμού. Και μας λέει ότι μετά από 18 εβδομάδες, after 18 weeks, participants receiving placebo experienced minimal change. Τι μας λέει ότι μετά 18 εβδομάδες οι συμμετέχοντες στο πείραμα, μιλάμε για διπλή τυφλή μελέτη έτσι, κάποιοι πήραν το πλασίμπο, κάποιοι πήραν το πραγματικό φάρμακο. Αυτοί που πήραν το πλασίμπο δεν είδαν καμία διαφορά, ήταν δηλαδή διαφορά, βελτίωση, κάτω από 3,3%. Άρα λοιπόν, εδώ αποκλείεται το φαινόμενο πλασίμπο. Δεν είναι ότι α, πίστευα ότι θα γίνω καλά και όντω κατάφερα να γίνω καλά. Όχι. Κάτω από 3,3% είχαν βελτίωση. Αντίθετα, whereas, Those receiving sulforaphane, αυτοί που έλαβαν sulforaphane, έδειξαν σημαντική μείωση στα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τα συμπτώματα του αυτισμού όπως είναι το ABC, comparing treatments and SRS, αυτά είναι όλα μονάδες μέτρησης απέναντι στην οξύδωση, στη φλεγμονή, στο πώς δρα, ε, η, η, η αντιοξυδοτική λειτουργία του οργανισμού. On CGI, a significantly greater number of participants receiving sulforaphane had improvement in social interaction. Τι μας λέει εδώ ότι αυτοί που έλαβαν sulforaphane, sulforaphane είχαν βελτίωση στην κοινωνική συμμετοχή των παιδιών. Δηλαδή ήταν πιο κοινωνικά. Να σα το πω πιο απλά γίνεται. Τα πιο κοινωνικά. Η κοινωνική τους συμπεριφορά, η αλληλεπίδραση κοινωνική που είχαν με άλλα παιδάκια, με γονείς, με ανθρώπου, με ενήλικε, ήταν πολύ ήταν βελτιωμένη. Βελτιωμένη ήταν η abnormal behavior, η ανώμαλη συμπεριφορά των παιδιών, η μη φυσιολογική συμπεριφορά, είτε είχε βελτιωθεί. Βελτιώθηκε όμως και η verbal communication, η επικοινωνία, ο λόγος των παιδιών, η ικανότητά τους να μιλάνε βελτιώθηκε. Και είναι στατιστικά σημαντικό για όσους ξέρουν στατιστική. Εδώ βλέπουμε 0,015 για να είναι κάτι στατιστικά σημαντικό είναι γενικά 0,05, εδώ είναι 0,015 έως 0,007, δηλαδή σχεδόν τέλεια στατιστική σημαντικότητα. Πάρα πολύ σημαντική δηλαδή τα αποτελέσματα που είχαμε. Και μας λέει, καλά μετά, αυτό το έχω διαβάσει ήδη. Άρα λοιπόν, τα παιδάκια τα οποία μετά από 18 εβδομάδες λάβανε αυτό το εκπληκτικό φάρμακό το οποίο προέρχεται από τον πρόκολο, είχαν σημαντική βελτίωση λοιπόν και στην κοινωνική τους ε, συμμετοχή και στις ε, μη φυσιολογικές συμπεριφορές και στην ικανότητα του λόγου της επικοινωνίας τους, έτσι. Όλα αυτά από αυτό το εκπληκτικό διατροφοφάρμακο. Και εδώ σας έχω και τον πίνακα, δηλαδή αυτό που βλέπετε με μπλε είναι τα παιδάκια που πήραν πλασίμπου, έτσι. Παιδάκια 13 27. Οι έφηβοι, παύλα ενήλικες που πήραν πλασίμπου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ακόμα και στις 20 και 25 εβδομάδες <coughs> όχι απλά δεν βελτιώθηκαν, κάποια είχαν και πτώση. Έτσι, ε, όσον αφορά της ε, Aberrant Behavior Checklist. Ουσιαστικά είναι μετρήσεις στη συμπεριφορά των παιδιών. Είχαν μια πολύ μικρή πτώση, ως και 3,3%. Βλέπετε εδώ πέρα είναι το αρχικό, 3,3% είχαν μια βελτίωση αυτή που πήραν το, το πλασίπο. Πολύ μικρή, μηδαμινή, τίποτα. Τα παιδιά όμω που πήραν φάνη. κοιτάξτε εδώ πόσο βελτιώθηκε η συμπεριφορά του. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τα, από τα συμπτώματα πώ βελτιώνονται. Κοιτάξτε πώ βελτιώνονται όσο περνάνε οι εβδομάδε. Πέμπτη εβδομάδα, δέκατη εβδομάδα, δέκατη πέμπτη, εικοστή εβδομάδα. Άρα βλέπετε ότι στην 20η εβδομάδα έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων. Κοντά στο μείον 22-23 κάπου τόσο είναι. <coughs> Αυτό είναι η μία, η μία μορφή, το ABC, έτσι. Έχω νομίζω και άλλη μία. Ναι. Αυτό είναι Social Responsiveness Scale. Δηλαδή πώς αντιδρούν και συμπεριφέρονται κοινωνικά τα παιδάκια, έτσι. <coughs> Αυτά που πήραν λοιπόν πλασίμπο είχαν μια μικρή βελτίωση στην αρχή, αλλά βλέπε... μέχρι την πέμπτη εβδομάδα, αλλά βλέπετε μετά αυτό ξεθύμανε, πάβει να υπάρχει το πλασίμπο, το φαινόμενο πλασίμπο. Και στη δέκατη, δέκατη έως εβδομάδα, τα συμπτώματα επανήλθαν σχεδόν στο ίδιο. Μετά, στην 20η 25, 20, 24η περίπου εβδομάδα, είχαν πάλι μια μικρή βελτίωση. Δείτε όμω τι βελτίωση είχαν τα παιδιά τα οποία πήραν σουρφοραφάνη. Στην εικοστή η εβδομάδα, τεράστια διαφορά. Στην κοινωνική τους δηλαδή, <και> ...επαφή και συμμετοχή με άλλους ε, ανθρώπους και ενήλικες και παιδιά. Τεράστιες διαφορές. Πάμε παρακάτω. Όχι αυτό το είδαμε. Εδώ θέλω να δούμε. The substantial me, improvements of individual ASD patients... ...trajectories were conspicuous and suggest... ...that further investigation of sulforaphane in ASD is promising. Τι μας λέει... Η κατάληξη, έτσι, η συζήτηση είναι η κατάληξη της έρευνας ότι οι σημαντικές βελτιώσεις των ατόμων, των ασθενών με ε, φάσμα αυτισμού ήταν αρκετά σημαντικές και προτείνουμε ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιώσουμε τα δικά μας αποτελέσματα. Και εδώ θέλω να κλείσουμε από μια άλλη ε, έρευνα που μας δείχνει την ποσόστοση σουλφοραφάνης σε διάφορους τύπους μπρόκολου. Άρα βλέπουμε ότι το <coughs> όριμο μπρόκολο τύπου α φλωρέτ έχει περίπου 171 μιλιγκράμμ σουλφοραφάνης στα 100 γραμμάρια. Το stem είναι στο 89,3 σαν κοτσάνι φανταστείτε το 89,3 69,1 44,3 δηλαδή η μέγιστη ποσότητα σουλφοραφάνι στον πρόκολο από όλες τις μελέτες είναι στα 171 mg ανά 100 Είναι αρκετά καλή ποσότητα. Δηλαδή στο κιλό είναι 1713 mg. Θα μου πει, θα φάει κάποιο ένα κιλό μπρόκολο, όχι. Αλλά σα δίνω έτσι απλά να καταλάβετε περίπου. Στα 100 γραμμάρια 171 mg. 171 mg είναι καλή ποσότητα. Καλή ποσότητα σουλφόρα Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε, μα έχει σημειώσει με πράσινο κάτι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα άτομα που θα τρώνε όχι απλά μπρόκολο αλλά φύτρα μπρόκολου στα 100 γραμμάρια παίρνουν 1153 μιλιγκραμμ. Δηλαδή περίπου 7 φορές παραπάνω έτσι 7 με 8 φορές παραπάνω 700-800% δηλαδή παραπάνω από τα πιο συμπυκνωμένα μπρόκολα σε σουλφοράφανη. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να δούμε πραγματικά αποτελέσματα, θα πάμε σε φύτρα μπρόκολου. Μπρόκολι sprouts, τα οποία έχουν απίστευτη ποσόστοση σουλφοραφάνης ενεργής. Και εδώ σας έχω βάλει διάφορα προϊόντα που μελετήθηκαν, ταμπλέτες, πάουντερ, σκόνη δηλαδή κτλ. Που υποτίθεται τα πουλάνε στην αγορά εταιρείε με σουλφοραφάνη, ότι είναι συμπληρώματα σουλφοραφάνης. Γι' αυτόν σου λέει που δεν μπορεί να φάει μπρόκολο. Δεν μπορεί, δεν του αρέσει η γεύση. Δυστυχώ βλέπουμε ότι οι ποσότητε σουλφοραφάνης, ενώ υποτίθεται είναι συμπλήρωμα, ε! Συμπλήρωμα. Είναι μηδαμινέ. Είναι κάτω από ένα μιλιγκράμμ, είκοσι περίπου μιλιγκράμμ, κάτω από ένα τα περισσότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα συμπληρώματα, αν δεν ξέρει κάποιο να διαλέξει σωστά το κατάλληλο συμπληρώμα μα πουλάνε φύκια για μεταξωτέ κορδέλε. Δηλαδή, πρέπει αναγκαστικά τώρα το παιδί να φάει φύτρα μπρόκολου. Δυστυχώ. Όχι πω έχουν καμία γεύση. Δηλαδή, τα φύτρα μπρόκολου δεν έχουν την κλασική γεύση που έχει το μπρόκολο. Είναι ουδέτερα, σχεδόν άγευστα. Σχεδόν άγευστα. Ε, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο μπλέντερ. Φυσικά και θα μπορούσαμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το βάλουμε και σε σμούθι φυσικά, με ωραία φρούτα. Για να κρύψουμε και αυτή την υποτυπώδη για κά κάποιον. Μπορεί να πει: Ναι, αλλά το δικό μου παιδί το παιδί μου, το έφαγε και μου λέει δε, δεν μου άρεσε η γεύση. Οκ. Okay. Βάλτε το μέσα σε μπλέντερ. Προσέξτε, όχι από χυμωτή μην μπερδεύεστε. Στο μπλέντερ, το οποίο θα τα λιώσει ε, και θα έχουμε όλο το μέρος Όχι απλά το χυμό που μπορεί να βγάλει το φύτρο Ο χυμός δεν, δεν κάνει τίποτα σχεδόν. Όλο το φίτρο. Βάλτε μέσα κάποια πολύ πολύ δυνατά φρούτα όπως είναι το ρόδι, όπως είναι το ακτινίδιο. Βάλτε και λίγο στέβια μέσα αν θέλετε ή ακόμα καλύτερα είναι λίγο πιο ακριβό αυτό που θα σας πω αλλά όταν μιλάμε για αυτισμό αξίζει τον κόπο. Για ζάχαρη από το φρούτο του μοναχού παραγγείλτε το από το ίντερνετ, δύσκολα θα το βρείτε στην Ελλάδα. Έτσι ώστε να είμαστε 100% εξασφαλισμένοι ότι ούτε καν, ούτε καν ε, η στέβια δεν θα δράσει εναντίον του παιδιού. Θα μου πει η στέβια βλάπτει. Όχι, αλλά αυτό που μα πουλάνε δεν είναι στέβια είναι ερυθριτόλι 99,5% με 50% στέβια. Με 0,50%, 0,5% στέβια. Δηλαδή 99,5% ερυθριτόλι και 0,5% στέβια και μας το λένε ότι είναι στέβια, ναι. Ναι, έτσι μας λένε. Όπως και στα παξιμάδια τα κρίθινα. Σου λένε είναι κρίθινα παξιμάδια και διαβάζει πίσω και λέει 25% κρυθάρι, 75% σιτάρι. Δυστυχώ. Και είναι νόμιμο αυτό. Άρα λοιπόν η ερυθριτόλι είναι αλκοόλη ζάχαρης. Για κάποιον που είναι υγιή, οκ, okay, είναι μια χαρά. Σε μικρέ ποσότητε. Τρία-τέσσερα κουταλάκια έτσι. Αλλά για παιδιά με αυτισμό τώρα, αφού θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, ή βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού το πολύ, βάλτε κανέλα, βάλτε γλυκόριζα σε σκόνη. Η γλυκόριζα ειδικά είναι εξαιρετική και κατά των ιώσεων. Έτσι. Η κανέλα είναι ένα πανίσχυρο αντιοξυδωτικό. Σα λέω τι προτείνω εγώ στου ασθενεί μου. Στου ανθρώπου που συνεργάζομαι. Αν δεν του φτάνει, βάλτε λίγο στέβια. Μέχρι να βρείτε τέλο πάντων τη ζάχαρη από το, το, φρούτο του μοναχού. Έτσι. Λέγεται Monks, Monk είναι ο, φο... ο μοναχό. Monks Fruit Sugar. Γουγκλάρετε το στο ίντερνετ, θα το βρείτε. Λοιπόν, θα βάλετε μέσα υπέροχα φρούτα, όπω σα είπα, θα βάλετε μέσα και το, τα φύτρα μπροκολλού κάθε μέρα. Μία χούφτα και βάλτε και λίγου ξηρού καρπού. Και επιλέξτε ξηρού καρπού, όπω το πεκάν και το καρύδι. Έτσι, δεν σα τα λέω τυχαία αυτά, απλά τώρα δεν θέλω να κάνω περαιτέρω ανάλυση. Αυτά. Φυσικά, όπως σας είπα, η σουλφοραφάνη είναι ένα από τα 40 διατροφού φάρμακα που χρησιμοποιούμε κατά του αυτισμού και ένα από τα 100 πλάς διατροφού φάρμακα που χρησιμοποιούμε κατά του καρκίνου. Ανάλογα με τον τύπο καρκίνου φυσικά, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, άλλοι είναι ορμονοεξαρτώμενοι, άλλοι δρούν διαφορετικά, είναι διαφορετικά τα πράγματα που βάζουμε αλλά δεν πάβει η σουλφοραφάνη να αποτελεί μία από τις κορυφές των κορυφών κατά του αυτισμού και κατά του καρκίνου του προστάτη και του μαστού. Εύχομαι να σας ωφέλησε έστω και ελάχιστα αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά καλή συνέχεια σε όλους.